κυρία, κυρία, όλο το χρόνο. Κυρία, όλοι οι αριστεροί μας θέλετε να μετρήσουμε πόσο μίλησα εγώ και πόσο μιλήσατε εσείς. Τελειώνω μία φράση. Δεν με αφήνετε να τελειώσω τη φράση και μου κάνετε και μάθημα ότι όλοι οι αριστεροί είμαστε ίδιοι. Μπράβο. Ωραία αλλαγή μυαλών έχετε. Όσες φορές έχω παρακολουθήσει δημοσιογραφικά, γιατί έκλεισε τώρα τη Βουλή και απάλαξε τους πολιτικούς και ο μοναχός Εφραίμ πήγε μόνος του φυλακή, ναι, αντί να πάνε και αυτοί με τους οποίους συνδιαλλάχθηκε. Θέλετε να μου απαντήσετε, γιατί όχι, κάθε φορά που πάει να γίνει πρώτα μια μεγάλη αλλαγή σε αυτό το κράτος, η αριστερά προσπαθεί και βάζει εμπόδια για να μην προχωρήσει τη μεταρρύθμιση. Θέλετε να μου πείτε αυτή γιατί κάθε φορά που πιάνετε το κέντρο της Αθήνας δεν βγαίνετε να καταδικάσετε τα επεισόδια. Με αυτά τα μυαλά θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Κλείνοντας την παρή, όποτε σας συμφέρει, αυτά συνέβησαν στο παρελθόν. Σας συμφέρει, εγώ εκφράζω κάτι άλλο. Δεν έχω καμία σχέση με το παλιό. Με αλήθεια. Ακούστε με λοιπόν. Ακούστε με. Ξέρετε τι πληρώνουμε σήμερα. Ξέρετε τι πληρώνουμε. Τις δικές σας κομματικές συντεχνίες της αριστεράς. Το χέρι μπορώ να το χτυπήσω κι εγώ, εντάξει. Γιατί δεν σέβεστε. Γιατί δεν σέβεστε τίποτα. Εμείς δεν σεβόμαστε τίποτα. Σας παρακαλώ καλέσανε πάρα πολύ. Υψώσατε τον τόνο της φωνής σας χωρίς πραγματικά να σας έχω πει το παραμικρό. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή. Αυτός είναι φασισμός. Είστε χειρότεροι φασίστες. Κυρία Ιακωβίδου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ θερμά. Παρακαλώ θερμά. Για να τελειώσει. Για πολιτικό πολιτισμό. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής είπε ότι υπάρχει ευθύνη για το Βατοπέδι και μετά όλοι απαλλακτήκανε. Αυτά βλέπει ο λαός. Να απαλλάσσει το Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία να απαλλάσσει το Πασόκ επί 38 χρόνια. Αυτό γινότανε. Λέτε ότι θα είναι διαφορετικό. Μακάρι. Με τέτοια μυαλά όμως όλοι οι αριστεροί είμαστε ίδιοι και όλοι οι αριστεροί να είμαστε φασίστες. Να με συγχωρείτε. Κάνουμε ένα διάλογο τίποτα που πρέπει να είναι κόσμιος και πολιτισμένος. Και υψώνετε τον τόνο, ρίχνετε το νερό πάνω στο είναι τραπέζι. Είναι κόσμιο το ότι διακόψατε τους πάντες, μονοπολείτε τις συζήτησεις. Βεβαίως, ποιος εγώ. Εγώ μίλαγα εκείνη τη στιγμή που με διακόψατε. Το διάλογο. Και το πρόβλημα είναι αυτό. Τον καλόγερο φταίνε. Ο καλόγερος τα έκανε. Το έκανε μόνος του ο καλόγερος Παπατσακάλης. Όχι, δεν έπρεπε ο καλόγερος. Έκανε ένα κακούργημα μόνος του. Δεν είχε το ελληνικό δημόσιο απέναντι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τη διοίκηση την είχε νέα.